Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών στην Σχολή Ευελπίδων, αλλά και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Γρίβα. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Γρίβα, πώς αποτιμάτε το περιστατικό που έγινε τώρα έξω από την Κάσο, που λίγο χρειάστηκε να βγουν από τα χωρικά ύδατα, να βγει δηλαδή το ιταλικό πλοίο που έκανε την πόντιση του καλωδίου, που είναι διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, να μην το ξεχνάμε αυτό, και αμέσως η διακήρυξη των Αθηνών, μάλλον πως πήγε περίπατο. Πώς αποτιμάτε το γεγονός? Ναι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο για την περιβόητη διακήρυξη των Αθηνών και, όχι και όλη αυτή την φιλολογία που άγγιζε τα όρια της φαρσοκομωδίας που επιχειρήθηκε να επιβληθεί στον ελληνικό λαό περί ήρεμο νερό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό ήταν ένα αφήγημα εξόχως παρανοϊκό. Δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επανειλημμένως και εγώ και εδώ το είχαμε πει και μαζί και άλλοι, ότι παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία δεν είχε αλλάξει ούτε κόμμα από τις αξιώσεις της εναντίον της Ελλάδος, τις ακραία επιθετικές έτσι, αξιώσεις της. Η Τουρκία συνέχιζε και διεύρυνε ανενόχλητη την ρητορική της που έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, το Αιγαίο είναι μια θάλασσα κενή, δεν έχει νησιά. Γιατί αυτό λέει η Τουρκία και δεν το λέει τώρα, το λέει από το 1974. Ναι, έχει νησιά γεωγραφικά, δεν αρνείται την ύπαρξη της ταιριάς, αλλά λέει ότι αυτά τα νησιά δεν έχουν κανενός είδους κυριαρχικό δικαίωμα, επικάθονται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αυτό λέει, θα ήταν δηλαδή κωμικό αν δεν ήταν τραγικό. Και το μισό Αιγαίο της ανήκει μέχρι πρότινος, έλεγε το μισό, γιατί από ένα σημείο και μετά, όπως είδαμε και με αυτή την περιβόητη ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα, ουσιαστικά είπε στην Ελλάδα ότι κοίτα να δεις, ό,τι κάνεις στις θάλασσές σου, ανεξαρτός και αν είναι έξω από τις ακτές του Ηρακλείου, έξω από τις ακτές της Αθήνας, θα πρέπει να με ρωτάς. Λοιπόν, οπότε ποια ήρεμα νερά, τώρα διακήρυξη των Αθηνών, όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια εν πάση περιπτώσει που επιβλήθησαν και με πολύ έτσι ακραίο τρόπο, δηλαδή όποιος αμφισβητούσε χαρακτηριζόταν ψεκασμένος, εθνικιστής, πολεμοκάπλος κτλ. Κτλ. Τώρα κατέρευσαν παταγωδός. Από μόνο του το συμβάν αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί είχαμε μια δια των όπλων επαναλαμβάνω, δια της στρατιωτικής ισχύως αμφισβήτηση και προσπάθεια αποδόμησης της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως έχει αυτή συμφωνηθεί με την Αίγυπτο. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ακόμη υπάρχει μια σάφια αναφορικά με το αν τι ακριβώς έκανε το ιταλικό σκάφος, αν σταμάτησε κατόπιν ελληνικών ενεργειών ή δεν σταμάτησε κτλ. Αλλά και γι' αυτό για μένα, αυτό για μένα είναι δευτερεύον. Το βασικό είναι ότι είχαμε δια των όπλων, επαναλαμβάνω, στρατιωτική παρουσία, πολεμική απειλή από πλευράς της Τουρκίας σε έναν χώρο αναντήρητης ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Λοιπόν, και ούτε δεν είναι καν σε μια περιοχή να πεις ότι είναι κοντά στα μικρασιατικά παράλια και εν πάση περιπτώσει, όχι να το συζητήσουμε, αλλά που δεν θα ήταν τόσο ακραία η τουρκική ενέργεια. Εδώ έχουμε σε ένα σημείο πολύ μακριά από τα ελληνοτουρκικά παράλια. Είναι μια ενέργεια της Τουρκίας που κατά την άποψή μου, και την έχω διατυπώσει επανειλημμένως, δεν πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, αλλά πρέπει να εξεταστεί ως κομμάτι ενός μιας συνεχούς προσπάθειας της Τουρκίας να αποδομήσει την ελληνική εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Και γιατί είναι πολύ σοβαρή? Γιατί έχουμε μια Τουρκία που έχει, επαναλαμβάνω, στέλνει πολεμικά πλοία σε έναν χώρο ο οποίος είναι δυνάμει ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, γιατί είναι στο χώρο μεταξύ των 6 και 12 ναυτικών μιλίων. Ακόμη και αν εσύ δεν έχεις επεκτείνει τα χωρικά σου ύδατα, δεν πάβει αυτός ο χώρος να αποτελεί δυνάμει εθνικός χώρο από τη στιγμή που έχεις το δικαίωμα, και είναι όχι απλώς το δικαίωμα, έχεις την υποχρέωση, γιατί το έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι, και κυρίως είναι ένας χώρος ο οποίος αποτελεί
αναντήρητα κομμάτι της ελληνικής ΑΟΣ και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Λοιπόν, οι Τούρκοι λοιπόν με αυτή τους την ενέργεια συνεχίζουν και ενισχύουν την προσπάθειά τους να περάσει, να επιβάλλουν την άποψη ότι τα ελληνικά νησιά, όλα τα ελληνικά νησιά, της Κρήτης συμπεριλαμβανομένης, δεν έχουν ΑΟΣ, έχουν μηδέν ΑΟΣ και έχουν μηδέν υφαλοκρηπίδα. Ουσιαστικά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Και όταν, άρα δεν αναγνωρίζουν τα ελληνικά νησιά ως νομικές οντότητες. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν δεν αναγνωρίζεις ένα νησί ως νομική οντότητα, ουσιαστικά δηλαδή λες ότι δεν έχει κανένας είδους νομικό δικαίωμα, εμέσως πλην σαφώς αμφισβητείς και την κυριαρχία επί του εδάφους. Γιατί όταν δεν έχει κανένας είδους δικαίωμα, λες ότι δεν υπάρχει καμιά βάση πάνω στο οποίο να υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα αμφισβητείται εμέσως πλην σαφώς, επαναλαμβάνω, και η κυριαρχία επί του εδάφους. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που αυτή η αμφισβήτηση αυτής ταύτης της ύπαρξης των ελληνικών νησιών συνδυάζεται με το άλλο παρανοϊκό αφήγημα της Τουρκίας, το οποίο είναι γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή η μετατροπή του Αιγαίου Πελάγους σε γαλάζιο τουρκικό έδαφος. Δηλαδή σε χώρο στον οποίο όχι, η Τουρκία όχι μόνο έχει οικονομικά δικαιώματα όσον αφορά, έχει κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά το αντιμετωπίζει ως προέκταση, ως ένα είδος επιχωμάτωσης, ένα είδος προέκτασης της στεριάς της. Άρα τα ελληνικά νησιά, τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς κατά την Τουρκία, δεν έχουν υπόσταση νομική, είναι θολά από άποψη κυριαρχίας, τοποθετούνται και ως φύλακες μέσα στο γαλάζιο έδαφος το τουρκικό, άρα συνεχίζεται η προσπάθεια της Τουρκίας να κατακτήσει ουσιαστικά το Αιγαίο και να... Ναι, αν πάμε, κύριε Γρυβά, αν πάμε σε αυτό καθε αυτό το γεγονός, η επίσημη ανακοίνωση που βγήκε από το Υπουργείο είναι ότι το ερευνητικό σκάφος που πόντισε το καλώδιο ολοκλήρωσε τις εργασίες, τις προβλεπόμενες, και γύρισε πίσω για ανεφοδιασμό. Ναι, η σκιά όμως που υπάρχει, που νομίζω ότι είδατε και εσείς στην ειδησιογραφία, είναι ότι το ερευνητικό σκάφος βγήκε ελάχιστα έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Η Ναύτεξ που είχε εκδώσει η ελληνική πλευρά ήταν πολύ μεγαλύτερη, και όταν η Τουρκία έβγαλε Ναύτεξ ότι εισέρχεστε σε δυνητική τουρκική ΑΟΣ, δεν βγήκε ανταπάντηση ότι είμαστε στη δυνητική ελληνική ΑΟΣ. Εκτός των άλλων όμως, δεν είναι απλά ΑΟΣ εκεί. Είναι το κομμάτι που έχουμε συμφωνήσει με την Αίγυπτο, έτσι, ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος, που είναι έτσι περισσότερο σε νομική βαρύτητα, γιατί είναι συμφωνημένο από κοινού, και μάλιστα κάναμε και παραχωρήσεις εκεί στο Καστελόριζο όσον αφορά την επικράτεια, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι κάπως θολό. Δεν συμφωνείτε? Ακριβώς, και εγώ αυτό που θέλω να τονίσω και αυτό που θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές μας είναι ότι η Τουρκία δεν αμφισβητεί το εύρος της ελληνικής ΑΟΣ. Δεν προσπαθεί να αποδομήσει ότι εμείς έχουμε να επιβάλλει μάλλον η άποψη ότι εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ΑΟΣ από ό,τι μας αναλογεί. Όχι. Η Τουρκία και πλέον και δια των όπλων το αμφισβητεί εμπράκτος, και αυτό σημαίνει έμπρακτη αμφισβήτηση, δεν είναι απλώς ρητορική, και πολλό δε μάλλον ήταν δια των όπλων, ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, έχουν μηδέν, δεν μπορούν να έχουν, και δεν έχουν και υφαλοκρηπίδα. Δεν υπάρχουν. Η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει την παρανοϊκή πλην όμως ουσιαστική εικόνα. Το Αιγαίο είναι κενό, δεν έχει νησιά. Ό,τι υπάρχει δεν έχει νομική υπόσταση, και αυτό το έχει ξεκινήσει ήδη από το 1974, ότι τα ελληνικά νησιά είναι προέκταση της τουρκικής ακτής. Λοιπόν, είναι τρομακτικές οι αξιώσεις της. Γι' αυτό εγώ τονίζω ότι αυτό που συνέβη και τώρα, αλλά όχι ως μεμονωμένο συμβάν, γενικότερα μέσα στην ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας, δεν είναι πρόκληση απλώς. Δεν είναι καν μια απλή επιθετική ενέργεια. Είναι κομμάτι ενός ευρύτερου ολοκληρωτικού
πολέμου που ασκεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος. Θα μου πεις, μα πόλεμος, ναι, ο πόλεμος δεν προκύπτει, και ειδικά στη σημερινή εποχή που έχουμε τις έννοιες του υβριδικού πολέμου, του ασύμετρου πολέμου και όλα τα συναφή, δεν προκύπτει κατά ανάγκη να αρχίσουν να ανταλλάσσουμε πυρά. Προκύπτει από τις στρατηγικές του στοχοθετήσεις. Δηλαδή, έχουμε μία προσπάθεια της Τουρκίας να εξαφανίσει την Ελλάδα ως κανονική χώρα. Γιατί αν η Τουρκία καταφέρει εν τέλει και σιγά σιγά το καταφέρει με αυτή τη στρατηγική της αλαμοποίησης να επιβάλλει την αντίληψη ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν δικαιώματα, άρα δεν υπάρχουν, άρα η νησιωτική Ελλάδα δεν υφίσταται ουσιαστικά, άρα επειδή η εθνική κυριαρχία είναι κάτι το ενίο και δεν μπορεί να το κόψει σε κομμάτια, δεν έχει διαφορά η Κάσος από το Καρπενήσι, για παράδειγμα. Λοιπόν, αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδος και συνεχίζει την προσπάθειά της να προσπαθεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε τουρκικό προτεκτοράτο. Και φυσικά και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτή είναι μέσα σε αυτήν. Εκεί είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και η τραγικότητα, κύριε Ρήβα, είναι ότι στη Μαύρη Θάλασσα δέχεται το δίκαιο της θάλασσας και πάει με τη μέση γραμμή όπου επιτρέπεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων. Εδώ είναι τώρα ηρωνία. Θέλω όμως το θέμα να το δούμε από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πρώτον, κανόνες εμπλοκής. Σε περίπτωση, ας πούμε, που θα έπρεπε να εφαρμοστούν μία σειρά από ενέργειες που προβλέπουν οι κανόνες εμπλοκής, τι θα έπρεπε να κάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεύτερον, όλο αυτό που συμβαίνει, πώς θα μπορούσε να διεθνοποιηθεί από τη στιγμή που εδώ ήδη εμπλέκονται τρεις ευρωπαϊκές χώρες, για να μην βάλουμε και το Ισραήλ μέσα, είναι η Κύπρος, είναι η Ελλάδα και είναι και η Ιταλία, η οποία έχει αναλάβει το έργο και αυτό να καταγγελθεί στα διεθνή φόρα. Και τρίτον, επειδή το έχετε δείξει στο παρελθόν, όλο αυτό σε περίπτωση που η ελληνική, ας πούμε, πλευρά αδρανούσε πλήρως και άφηνε να ολοκληρωθεί αυτό το όραμα της γαλάζιας πατρίδας και όλη αυτή η προέκταση, ας πούμε, αυτό δεν ενοχλεί και όλες τις περιφερειακές δυνάμεις από το Ισραήλ, την Αίγυπτο, οπότε θα μπορούσε όλο αυτό να συντονιστεί? Ναι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν η Τουρκία επιβάλλει τις θέσεις της και η Ελλάδα δια της αδράνειάς της αφήσει να επιβληθούν, που είμαστε κοντά στο να συμβεί αυτό μετά από μια σειρά υποχωρήσεων που κρατάει δεκαετίες αυτή η αλληλουχία, τότε τι θα γίνει? Πρώτον, θα έχουμε μια συντριπτική νίκη της Τουρκίας που θα καταφέρει, θα μετατρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου σε χώρο εθνικής κυριαρχίας. Αυτό σημαίνει ότι θα τοποθετήσει το Ισραήλ και την Αίγυπτο μέσα σε ένα είδος γεωπολιτικής φυλακής. Θα έχουν δηλαδή, για να έρχονται, θα είναι κλεισμένες σε ένα μικρό κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου και να έρχονται σε επαφή με την υπόλοιπη Μεσόγειο θα περάσουν από χώρο τουρκικού ελέγχου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι το έλασον. Το μείζον ποιο είναι? Ότι επειδή το διεθνές δίκαιο που αναφέρατε είναι, τι είναι το διεθνές δίκαιο? Είναι οι διεθνείς συνθήκες, είναι η διεθνής νομολογία, όπως είναι η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, είναι η διεθνής νομολογία, όπως διάφορες αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Λοιπόν, και κυρίως είναι η συμπεριφορά των κρατών. Λοιπόν, εάν η Ελλάδα προχωρήσει σε αυτό το πράγμα και μαζί με την Τουρκία, ουσιαστικά θα θεωρηθεί συνεργάτης της Τουρκίας και θα δημιουργήσει δίκαιο. Λοιπόν, θα δημιουργήσει ένα κολοσσίας σημασίας γεωπολιτικό αλλά και νομικό προηγούμενο. Και ποιο είναι αυτό το νομικό προηγούμενο? Ότι η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού, ότι τα νησιά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ακτή και ότι υπάρχουν θάλασσες ειδικών συνθήκων στις οποίες θα επικρατεί κυρίως η χώρα που έχει την Ηπειρωτική Ακτή. Αυτό ποιον βολεύει τρομακτικά? Την λάθος πλευρά της ιστορίας κατά την αφήγηση των ελληνικών ελίτ, δηλαδή της Ρωσίας και της Κινάς, που διεκδικούν αντίστοιχες με την Τουρκία θέσεις, η μία στον Αρκτικό ωκεανό και η άλλη στην Νότιο και στην Ανατολική Συνική Θάλασσα, και θα είναι ένα συντριπτικό πλήγμα στα συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και τους συμμάχους τους, και των συμμάχων τους, στις οποίους συμμάχους υποτίθεται ότι είμαστε και εμείς. Αυτό θα σημαίνει λοιπόν ότι η Ελλάδα θα υποστεί μια πολύ μεγάλη απαξίωση μέσα στον δυτικό κόσμο, θα ενδέχεται να θεωρηθεί και ένα είδος ταραχοποιού κράτους, όχι δια τα ενεργειών όπως κάνει η Βόρειος Κορέα, δια της αδράνειάς της. Λοιπόν, και θα οδηγηθεί πολύ σημαντικό αυτό που εντοπίζετε. Θα οδηγηθεί σε μια σκάλα, σε μια κατηγορία
μη κανονικών χωρών. Δηλαδή ουσιαστικά θα τεθεί σε ένα καθεστώς απομόνωσης από το υπόλοιπο διεθνές σύστημα, ιδιαίτερα από το δυτικό κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσει ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος να αναχαιτήσει αυτό το θέμα, να πει παιδιά, όχι, αυτό συνέβη εδώ επειδή η Ελλάδα δεν είναι μια κανονική χώρα, είναι κάτι άλλο, είναι ένα προτεκτοράτο των Τούρκων, δεν ξέρω και εγώ τι είναι κτλ. Λοιπόν, είναι, οι συνέπειες μπορεί να είναι δραματικές. Εδώ βέβαια μπορεί να πεταχτεί κάποιος εξυπνάκιας και να πει αφού είναι έτσι ρε μεγάλε, για ποιο λόγο η Αμερική αφήνει και κάνει και ράνει. Λοιπόν, η Αμερική είναι ένα πολυκεντρικό σύστημα, βρίσκεται σε μια στρατηγική αμηχανία αυτή τη στιγμή, έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα στο εσωτερικό της, δεν έχει κάποια συγκροτημένη στρατηγική αυτή τη στιγμή, βολοδέρνει στα εσωτερικά της θέματα, αλλά όταν προκύψει αυτό το θέμα δεν θα σου πει «Α, ωραία, δεν τρέχει τίποτα, εγώ φταίω που δεν στο είπα». Όχι, θα έρθει και θα σου τραβήξει το αυτή για να ξέρουμε γιατί πράγματα μιλάμε. Και ήδη αρχίζουν και βγαίνουν σε papers, έτσι, επιστημονικά, σε άρθρα και τέτοια, ότι υπάρχει θέμα με την Τουρκία, η Τουρκία πρέπει να αναχαιτιστεί και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει, ας πούμε, η φοβερή μελέτη του Τζέφρεϊ Μάνκοφ, που είναι πανεπιστημιακές εκδόσεις Yale University Press, μιας μεγάλης μορφής του Αμερικανικού Πανεπιστημιακού Κατεστημένου, ερευνητής στο CSIS, το μεγαλύτερο Αμερικάνικο Think Tank, και ερευνητής στο National Defense University, στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, του Πενταγώνου δηλαδή, ο οποίος στο βιβλίο του Eurasian Empires, Ευρωπαϊκές Αυτοκρατορίες, αναφέρει ότι το διεθνές σύστημα αλλάζει και δημιουργείται μια νέα κατηγορία χωρών που δεν είναι απλώς θέλουν να γίνουν πόλοι ισχύως, είναι θέλουν να γίνουν αυτοκρατορίες. Πρώτη στη λίστα αυτή είναι η Τουρκία. Και η Τουρκία λέει είναι μια νέο αυτοκρατορική χώρα, θέλει να δημιουργήσει μια πανευρασιατική αυτοκρατορία, θέλει να εκμηδενήσει την Ελλάδα και να καταλάβει την περιοχή γύρω της, και συνακόλουθα αυτό το πράγμα στρέφεται και ενάντια στα αμερικανικά συμφέροντα. Και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε την Τουρκία και προσπαθούμε πώς να κατευνάσουμε την Τουρκία, προωθούμε παρανοϊκά αφηγήματα για να κοιμήσουμε και τον ελληνικό λαό ότι όλα είναι εντάξει με την Τουρκία και έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών και είμαστε σε καλό κλίμα και θα τα βρούμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε, και αναρωτιέται κανείς ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο και εν τέλει ποιανών αφεντικών ακούνε οι συγκεκριμένες έτσι, κυβερνητικές, πολιτικές, μηντιακές, πανεπιστημιακές και άλλες έτσι, ηγετικές ομάδες της χώρας. Ποιον ακούνε, ποιος είναι το αφεντικό τους. Είναι η Ουάσιγκτον, όπως είναι το κυρίαρχο αφήγημα, ή μήπως είναι πολύ πιο κοντά η πρωτεύουσα η οποία δίνει εντολές. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά. Για την άμεση κίνηση που θα μπορούσε να έχει η ελληνική διπλωματία να διεθνοποιήσει το θέμα. Η άμεση κίνηση είναι ότι να αναζητήσει ακριβώς ποιες είναι οι χώρες οι οποίες θίγονται από αυτό το πράγμα, αλλά να πω κάτι, ότι πέραν από τη διπλωματία, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για την ελληνική διπλωματία, αν όντως και σε αυτό το θέμα και γενικότερα. Γιατί είπαμε, η Τουρκία έχει πολλές τρομακτικές φιλοδοξίες, πατάει πολλούς σκάλους, οπότε όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και χώρες της περιοχής, αλλά και πολλές άλλες θα έχουν σοβαρό πρόβλημα μαζί της. Αλλά για να έχει νόημα η διπλωματία, πρέπει να υπάρχει μία βάση. Η βάση είναι η εθνοκεντρική πολιτική και μια πολιτική που δεν φοβάσαι να υπερασπίσει τον εαυτό σου. Εδώ πέρα όχι τώρα. Εδώ και δεκαετίες έχουμε εγκλωβιστεί σε μια λογική ότι όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα που μπορεί να μας οδηγήσει σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Όχι. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται μια στρατηγική αποτροπής, και αποτροπή σημαίνει και παίρνεις και ρίσκο. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο να αφήσουμε τουρκικά πολεμικά πλοία να έρθουν στο συγκεκριμένο σημείο που να έρθουν και να λέμε διάφορα παραμύθια ότι όχι, δεν ήταν στα 6,5 ναυτικά μίλια, στα 6 ναυτικά μίλια και 100 μέτρα, άρα δεν πειράζει, είναι σε διεθνή ύδατα και τα λοιπά, και δεν ξέρω και εγώ και όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που ακούγονται, ας πούμε, από επίσημα και μη χείλη. Δηλαδή, να πάμε και αν πηγαίναμε και εμείς, ας πούμε, και κάναμε κάτι έξω από την Τένεδο, ας πούμε, δεν λέω τώρα έξω από κάπου αλλού, ποια θα ήταν η αντίδραση Τουρκίας, δεν λέμε άλλων χωρών. Λοιπόν, εδώ έπρεπε ξεκάθαρα να τεθεί ένα θέμα ότι παιδιά ή φεύγετε ή πάμε σε αντιπαράθεση. Λοιπόν, και θα φεύγανε οι Τούρκοι. Και αν θα μου πει κάποιος και αν δεν φεύγανε θα πηγαίναμε σε πόλεμο, μα το πρόβλημα είναι ότι πόλεμος, όπως είπα, υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι αυτός ο πόλεμος. Θα αποφασίσουμε εμείς κάποια στιγμή να αντισταθούμε, να υπερασπίσουμε τη χώρα νέου. Και αν η επιλογή μας είναι ότι προς Θεού, ότι μην εμπλακούμε, ότι είναι αδιανόητη η εμπλοκή σε κάποιο έτσι θερμό επεισόδιο, να το πούμε, τότε δεν έχει νόημα. Δηλαδή, τότε και αν κατέβουν Τούρκοι
καταδρομής, ας πούμε, έξω προσγειωθούν στο Σύνταγμα ή εν πάση περιπτώσει έχουμε τουρκικά καράβια έξω από το Ηράκλειο, ας πούμε, τότε πάλι, άμα λέμε ότι ναι, μα τι να κάνουμε, πρέπει, να κάνουμε πόλεμο. Έχετε δίκιο, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης και αντίληψης για να καταλάβουμε πού είναι το μη παρέχει. Και το μη παρέχει νομίζω ότι με αυτά που λέτε έχει υπεραστεί, απαντήσετε βέβαια στο κομμάτι για τους κανόνες εμπλοκής. Κύριε Γρίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.